Καλά. Του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαδήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου και ουρανοβάμονος Αποστόλου των Εθνών Παύλου και πάντων των Αγίων. Αμήν. Σεβασμιότατοι, Άγιε Πρωτοσύγκελε, Άγιε Ειρηνικέ Αρχιερατικέ, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί μου χριστιανοί. Το μεγαλύτερο εμπόδιο που δεν επιτρέπει στο σύγχρονο άνθρωπο να φτάσει στη γνώση του Θεού είναι ακριβώς αυτό, ότι προσπαθεί να τον γνωρίσει με λάθος τρόπο, χρησιμοποιώντας λαθασμένα μέσα. Αντικαθιστά δηλαδή το νου, τη καρδιά, με το λόγο, τη λογική και καταλήγει έτσι στον ορθολογισμό και στην αδυναμία να γνωρίσει αληθινά τον Θεό. Γίνεται λοιπόν φανερό πως παρετούμε από τη λογική μου δεν σημαίνει ότι γίνομαι παράλογος. Η πίστη δεν είναι παράλογη, αλλά υπέρλογη. Δεν κατανοείται, αλλά βιώνεται. Πίστη δεν σημαίνει κατανόηση, αλλά εμπιστοσύνη. Αυτό θα είναι το θέμα το οποίο θα μας αναπτύξει η πίστη ως εμπιστοσύνη και πιστότητα ο εκλεκτός προσκεκλημένος του Σεβασμιωτάτου Ιμενάρχου μας κυρίου Διονυσίου, ο διαπρεπής θεολόγος παγκοσμίου εμπειρίας, Μητροπολίτης Μεσσηνίας, κύριος Χρυσόστομος Σαββάτος, ο οποίος εγεννήθη στο Περιστέρι της Αττικής το 1961, είναι πτυχιούχος της ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Αθηνών και της Θεολογικής Σχολής Αθηνών του Πανεπιστημίου Αθηνών, μετεκπαιδεύτηκε στη Ρώμη και στο Στρασβούργο και ανακηρύχθη διδάκτο της Θεολογίας το 1995. Το 1999 εξελέγει λέκτορα στη Θεολογική Σχολή Αθηνών, ενώ το 2002 επίκουρος καθηγητής και τακτικός καθηγητής το έτος 2007. Χειροτονήθηκε διάκονος το 1988 και πρεσβύτερος το 1990, υπηρέτησε ως εφημέριος και ιεροκήρυς στην Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου και εν συνεχεία στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, από όπου εξελέγει Μητροπολίτης Μεσσηνίας και χειροτονήθη στις 18 Μαρτίου του 2007. Την ευχή σας σεβασμιότατε. Σας καλούμε να ανέβετε στο βίντεο. Σεβασμιότατε επιμενάρχα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου και αγαπητέ της το αδελφέ, κύριε Διονύσιε, παρουσιολογείο του Άγιο Πρωτοσύγκελε, παρουσιολογείο του Άγιο Γενική Αρχαιρετικέ, σεβαστοί πατέρες και κλειτό ακροατήριο. Η σημερινή παρουσία του ομιλούντος στη Μητρόπολη Κορίνθου έχει μια διπλή τιμή για τον ίδιο. Πρώτον, διότι αποτελεί μια έκφραση ανταπόκρισης απέναντι στην πρόσκληση που του απίφθηνε ο σεβασμιότατος ποιμενάρχης σας, αγαπητός αδελφός, λειτουργός και φίλος, ο Μητροπολίτης Διονύσιος. Και δεύτερον, το ότι εκλήθη να ομιλήσω σε όλους εσάς, συμβάνοντας έτσι στο άοκο ενδιαφέρον του, στην ποιμαντική ευαισθησία του, αλλά κυρίως στο να κατηχήσει, να ποιμάνει και να καθοδηγήσει το λαό που η Εκκλησία τον εμπιστεύει σε καιρούς δύσκολους, σε καιρούς κρίσης και σε καιρούς αμφισβήτησης και να τον οδηγήσει στους δρόμους εκείνους όπου θα διαφυλάξει ακεραία και αλόβητο την πίστη, την πίστη του Χριστού και την πίστη την οποία διαχρονικά εκφράζει η ίδια η Εκκλησία,
και συγχρόνως να του δώσει του δρόμους, ώστε να πετύχει την οικοδομή του εις Χριστό και τελικά να αποκτήσει τα ηχαία και εκείνα τα οποία θα τον καταστήσουν πολίτη και συμπολίτη της Βασιλείας του Θεού του. Το θέμα το οποίο μου ευθετήθη να αναπτύξω σήμερα είναι η πίστη ως εμπιστοσύνη. Ένα θέμα αρκετά δύσκολο, πιστεύω όμως ότι θα καταβάλω κάθε προσπάθεια να σας το αναλύσω με όσο το δυνατόν πιο απλό τρόπο και ελπιστώντας στην επίοικιά σας να μπορέσω μέσα από το διάλογο που θα κάνουμε μετά να απαντήσω στις τυχόν απορίες που θα σας έχουν δημιουργηθεί. Πολλές φορές μέσα στην ιστορία του πνεύματος και του πολιτισμού έχει καταβληθεί προσπάθεια για να οριοθετηθεί και να καθοριστεί τι είναι αυτό ακριβώς το οποίο χαρακτηρίζουμε ως πίστη και με ποιο τρόπο το περιεχόμενο αυτό της πίστεως σχετίζεται με την έννοια του Θείου ή του Θεού. Στο φιλοσοφικό επίπεδο, η πίστη συσχετίστηκε με αυτή τη γνώση. Με τη γνώση η οποία οδηγεί σε ένα καταθατισμό, πιστεύω ότι γνωρίζω, αλλά υπάρχει και η έκφραση της πίστεως μέσα από έναν δρόμο αποφατικό, όπως δηλώνεται ότι πιστεύω επειδή κάτι είναι παράλογο ή υπέρλογο. Συσχετίζοντας με τον τρόπο αυτό την πίστη σε ένα επίπεδο γνωσιολογικό, περιορίζοντας την πίστη στη λειτουργία και μόνο του λογικού ή της λογικής. Το δεύτερο στοιχείο, το δεύτερο επίπεδο που κατεβλήθη προσπάθεια για να οριοθετηθεί και να ερμηνευτεί το περιεχόμενο της πίστης είναι το λεγόμενο θρησκευτικό φαινόμενο. Πώς η πίστη έχει να κάνει με αυτό που ονομάζουμε θείο. Σημείο και κέντρο αναφοράς αυτού του θρησκευτικού φαινομένου της πίστεως είναι το συνέστημα. Το συνέστημα του φόβου ή το συνέστημα της σαγήνης ή το συνέστημα του δέος και που καθορίζεται στη σύγχρονη ορολογία, θρησκευτική ορολογία, ως το μυστέριο του τρεμένου και το μυστέριο που ασκηνώσουν. Ο άνθρωπος πιστεύει σε κάθε τι το οποίο θεωρεί ότι είναι δυνατότερο από αυτόν και του δημιουργεί την αίσθηση, το συνέστημα ή του φόβου όταν βλέπει ότι αυτό το δυνατότερο από αυτόν μπορεί να το καταστρέψει ή το συνέστημα της αγκίνης και της ευχαρίστησης όταν βλέπει ότι αυτή η δύναμη που πολλές φορές τη χαρακτηρίζει και ως δύναμη υπερφυσική τον οδηγεί στο να δημιουργεί μέσα του το αίσθημα της ευχαρίστησης. Αυτές οι δύο παράμετροι προσέγγισης του γεγονότος της πίστεως είναι που δημιούργησαν αντίστοιχα το νομικιστικό πνεύμα στον χώρο της Δύσης και την έκφραση της πίστεως μέσα από μία δραστηριότητα διαφόρων ομάδων ή μοναχικών ταγμάτων στον χώρο του Ρωμαιοκαθολικισμού ή αντίθετα πάλι στον χώρο της Δύσεως, στον χώρο της Κεντρικής Ευρώπης, προκάλεσαν την έξαρση ενός ηθικισμού, μιας τάσης ψυχολογικής περισσότερο κατανόησης του γεγονότος της πίστης, που είχε αποτέλεσμα και μια αντίστοιχη ακτιβιστική δραστηριοποίηση σε γεγονότα και πράξεις έμπρακτες που έχουν να κάνουν με τη ζωή του ανθρώπου, εκφράσεις της ζωής του ανθρώπου, όπου ο άνθρωπος περιόριζε σε αυτά τα όρια
την ίδια την πίστη του. Το αποτέλεσμα είναι όμως ότι στο μεν πρώτο επίπεδο, το επίπεδο το φιλοσοφικό, η πίστη λαμβάνει μία άκρητη και ανεξέλεκτη αποδοχή ή απόρριψη κάποιων πνευματιστικών ή νομικιστικών απόψεων, οι οποίες φαίνεται ότι αφορούν μία μόνο διάσταση της ύπαρξης του ανθρώπου, την νόηση ή τη λογική, και οι οποίες πολλές φορές λειτουργούν αδιάφορα από αυτό το ίδιο το περιεχόμενο της έννοιας της πίστης και της ίδιας της ύπαρξης του ανθρώπου. Το δεύτερο φαινόμενο, το φαινόμενο το θρησκευτικό της πίστεως, σχετίζεται και πάλι με ένα μέρος της ύπαρξης του ανθρώπου, το συναίσθημα, την ψυχολογία, η οποία οδηγεί την ύπαρξη σε μία θρησκοληπτική αντίληψη περί πίστεως, θα έλεγα πολλές φορές σε μία μαγικού τύπου αντίληψη λειτουργίας της πίστεως στην ίδια τη ζωή του ανθρώπου και στη σχέση του ανθρώπου με το Θείο, με αποτέλεσμα και τα δύο αυτά, οι δύο αυτές παράμετροι προσέγγισης του γεγονότος της πίστεως να αποτελούν μία αλλοιωμένη ή παραμορφωμένη έκφραση. Στο κείμενο όμως της Αγίας Γραφής και κυρίως στην προς Εβραίους Επιστολή, ο συγγραφέας της προς Εβραίους Επιστολής, αλλά και σε ολόκληρη την εκκλησιαστική παράδοση και την παράδοση των Πατέρων, το γεγονός της πίστεως έχει μία άλλη προσέγγιση, περισσότερο ουσιαστική, δυναμική, που έχει να κάνει με ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου και όχι με ένα μέρος της ζωής του ανθρώπου, όπως είδαμε, της λογικής ή του συναισθήματος. Αλλά η πίστη έχει αναφορά σε ολόκληρο τον άνθρωπο. Και μάλιστα, όχι με μία έννοια στατικότητος, το τι και το πώς κατανοούμε το περιεχόμενο της πίστης στο σήμερα ή στο χθες, αλλά κυρίως στην προοπτική του μέλλοντος. Που αυτή η μελλοντική, η εσχατολογική προοπτική που λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, δίνουν μια δυναμική στο περιεχόμενο της πίστης, αλλά και συγχρόνως δίνουν μια δυναμική στην ίδια τη ζωή του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, για την Εκκλησία, η πίστη δεν περιορίζεται σε ένα μόνο μέρος του σώματος του ανθρώπου, τη λογική ή το συναίσθημα, αλλά αφορά ολόκληρο τον άνθρωπο, δίνοντάς του συγχρόνως και μία προοπτική, την προοπτική των εσχάτων. Όμως εάν στο επίπεδο της φιλοσοφίας η πίστη αποτελούσε αντικείμενο προς επεξεργασία της λογικής του ανθρώπου και στο επίπεδο της θρησκείας η πίστη είχε να κάνει με το συναίσθημα και το τι βίωνε στο ψυχολογικό επίπεδο ο άνθρωπος με το να πιστεύει στο Θείο, για την Εκκλησία η πίστη αποτελεί ένα γεγονός εκκλησιαστικό. Και μόνο εάν κατανοήσουμε το γεγονός της πίστης ως ένα γεγονός εκκλησιαστικό, θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε το πόσο σημαντικό είναι κανείς να πιστεύει ή να μην πιστεύει. Το πόσο σημαντικό είναι κανείς γιατί πρέπει να πιστεύει και ότι δεν μπορεί να μην πιστεύει. Και επίσης είναι ακόμα πιο σημαντικό το τι συμβαίνει με την πίστη σε αναφορά προς τη σωτηρία μας. Ίσως πολλές φορές έχουμε ακούσει να λένε ότι η πίστη είναι αυτή που μας σώζει, η πίστη είναι αυτή η οποία μας οδηγεί στο παράδεισο, η πίστη είναι αυτή η οποία μας κάνει να μπορέσουμε να γίνουμε καλοί ή κακοί χριστιανοί. Όμως πρέπει να γνωρίζουμε ότι η πίστη δεν μας σώζει. Αυτό που μας σώζει είναι η Εκκλησία.
Και η πίστη αποτελεί την έμφαση, την καταγραφή, την οριοθέτηση του περιεχομένου, αυτού του οποίου η Εκκλησία διδάσκει και εκφράζει μέσα στη ζωή της, και επιπλέον η πίστη αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο αποδεχόμεθα ή απορρίπτουμε αυτό που η Εκκλησία μας υποδεικνύει ως τρόπο ζωής και που μας οδηγεί στη σωτηρία. Δεν είναι η πίστη που μας οδηγεί στη σωτηρία, αλλά η πίστη αποτελεί τον τρόπο έκφρασης, ταύτισης της ζωής μας με το πρότυπο ζωής που η Εκκλησία μας υποδεικνύει και τότε σωζόμεθα, αλλά η πίστη μπορεί να είναι και απάλληψη, διαφοροποίηση, άρνηση, απόρριψη του τρόπου ζωής τον οποίο η Εκκλησία μας υποδεικνύει και άρα δεν θα σωθούμε με αυτή τη διάσταση της πίστης. Γι' αυτό και πολύ χαρακτηριστικά ο Άγιος Κυπριανός, Επίσκοπος Καρθαγένης, λέει σωστά ότι «extra ecclesia nullus salus», εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Εάν ήταν η πίστη που έσωσε τον άνθρωπο, τότε δεν θα χρειαζόταν η Εκκλησία στον κόσμο. Η Εκκλησία είναι αυτή που μας σώζει και αυτό που εμείς λέμε πίστη είναι η θετική ή αρνητική στάση μας και έκφραση αποδοχής ή απόρριψης της αλήθειας που η Εκκλησία εκφράζει ως τρόπο ζωής μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία. Το πρώτο λοιπόν στοιχείο που αποδεικνύεται ότι η πίστη είναι γεγονός εκκλησιαστικό είναι αυτό καθεαυτό το γεγονός της σωτηρίας. Μια πίστη που δεν αποτελεί έκφραση της ζωής και της αλήθειας που η Εκκλησία εκφράζει δεν μπορεί να μας σώσει. Δεν μπορεί να μας οδηγήσει στην σωτηρία. Δεν μπορεί να αποτελεί το μέσο μέσα από το οποίο καλούμεθα να εκφράσουμε την προοπτική μας για να γίνουμε πολίτες και συμπολίτες της Βασιλείας του Θεού. Γιατί αυτό είναι ο σκοπός, αυτός είναι ο σκοπός της σωτηρίας μέσα στον κόσμο, της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο και αυτό είναι το περιεχόμενο της εν Χριστώ σωτηρίας μας. Το δεύτερο γεγονός, το δεύτερο στοιχείο που αποδεικνύει ότι η πίστη είναι γεγονός εκκλησιαστικό έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο ζούμε. Δεν μπορούμε μέσα στη ζωή της Εκκλησίας να λέμε ότι πιστεύουμε άλλα και πράττουμε άλλα. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο ενεργούμε, ο τρόπος με τον οποίο δραστηριοποιούμεθα, ο τρόπος με τον οποίο κινούμεθα, ο τρόπος με τον οποίο ζούμε ως μέλη του σώματος του Χριστού επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της πραγματικής και αληθινής πίστης μας στον Χριστό ή επιβεβαιώνει επιπλέον την άρνησή μας απέναντι σε αυτή την αλήθεια που ο Χριστός φανέρωσε και που η Εκκλησία, ο σώμα του Χριστού, διατηρεί, φανερώνει, επεκτείνει και διδάσκει τους ανθρώπους. Γι' αυτό βλέπετε, λέγει ο Άγιος Θεοδόρητος Κύρου, αιρετικός, δεν είναι αυτός ο οποίος λέει πράγματα αντίθετα προς την πίστη της Εκκλησίας. Αιρετικός είναι αυτός ο οποίος με τον τρόπο τον οποίο έχει επιλέξει δηλώνει ότι ταυτίζεται με την πίστη της Εκκλησίας και άρα βρίσκεται εντός της Εκκλησίας ή απορρίπτει την αλήθεια της Εκκλησίας και αφεαυτού θέτει τον εαυτό του εκτός Εκκλησίας. Σήμερα δυστυχώς, επειδή έχουμε πάψει να θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει συμπόρευση πίστεως και ζωής, πίστεως και βιώματος, δόγματος αλήθειας και ζωής πραγματικής, θεωρούμε ότι αιρετικός είναι αυτός ο οποίος απλά λέει κάτι διαφορετικό από αυτό που εμείς θεωρούμε ότι είναι το σωστό ή πολλές φορές και κάτι διαφορετικό από αυτό που η Εκκλησία λέει. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Και η Εκκλησία
με βάση τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, όταν κάποιον τον χαρακτηρίζει αιρετικό, δεν έρχεται να του πει απλά ότι αυτά τα οποία λες είναι αιρετικά, αλλά έρχεται να του πει ότι αυτό το οποίο έκανες εσύ με τη ζωή σου και φανέρωσες με τη ζωή σου και εξαιτίας των πράξεών σου και των ενεργειών σου έθεσες τον εαυτό σου εκτός Εκκλησίας, έρχεται η Εκκλησία και επιβεβαιώνει αυτή σου την απομάκρυνση, αυτό σου τον χωρισμό, αυτή σου την αποξένωση από το σώμα της Εκκλησίας. Το τρίτο στοιχείο. Το οποίο αποδεικνύει ότι η πίστη είναι ένα γεγονός εκκλησιαστικό και σχετίζεται με ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου, είναι η ίδια η πνευματική πράξη της Εκκλησίας προς εκείνους οι οποίοι θέλουν να επιστρέψουν είτε από τον χώρο των αιρετικών, είτε από τον χώρο των σχισματικών, στο ίδιο της το σώμα. Δεν τους εντάσσει απλά μέσα από μια διαδικασία νομικήστικη ή μέσα από μια πορεία δικανική, αλλά τους ενσωματώνει πάλι στο σώμα της Εκκλησίας, τους βάζει να ομολογήσουν την πίστη τους μέσα από την υπογραφή ενός κειμένου ομολογιακού περιεχομένου και αμέσως μέσα από τη διαδικασία του χρήσματος τους οδηγεί στην κοινωνία του σώματος του Χριστού. Γιατί χωρίς ορθή πίστη δεν νοείται συμμετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όπως δεν νοείται συμμετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας χωρίς ορθό τρόπο ζωής. Το να λέω ότι πιστεύω στο Θεό, να ομολογώ ότι ο Θεός είναι αγάπη, αλλά μέσα από τα έργα μου και από τις ενέργειές μου, να επιβεβαιώνω ότι η δική μου ζωή δεν εκφράζει την αγάπη του Θεού, αλλά το μίσος, όχι του Θεού, αλλά το δικό μου, αυτό δεν σημαίνει ορθή αποδοχή της αλήθειας που εκφράζει το Ευαγγέλιο. Και η Εκκλησία, επειδή πιστεύει και θεωρεί ότι μόνο η αλήθεια την οποία η ίδια κατέχει οδηγεί στη σωτηρία, γι' αυτό δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα μέσα από τη διαδικασία της μετάνοιας να ξαναβρει το δρόμο του, να ξανασυσχετιστεί, να ξανασυνδεθεί με την αλήθεια που εκφράζει η Εκκλησία για να οδηγηθεί και πάλι στον δρόμο προς τη σωτηρία. Και αυτός ο δρόμος προς τη σωτηρία είναι ένα γεγονός δύσκολο, επίπονο, αλλά ουσιαστικό και είναι αυτό που οι πατέρες της Εκκλησίας χαρακτηρίζουν ως πολύ ασκήσεως και οδός ασκητική. Συγγνώμη για το λοιμό μου. Ας δούμε τώρα πρακτικά πώς η Εκκλησία φανερώνει αυτή τη σχέση του εαυτού της, της αυτότητάς της, με αυτό που ονομάζουμε πίστη στην Εκκλησία και στο πρόσωπο του Χριστού. Το πρώτο κείμενο που η Εκκλησία χρησιμοποιεί για να συσχετίσει την πίστη στην αλήθεια με την ίδια την ταυτότητα της Εκκλησίας είναι το κείμενο που σήμερα όλοι λέμε με μία λέξη πιστεύω. Το ζητάει η Εκκλησία από το πρώτο μυστήριο που καλεί το μισθό για να γίνει μέλος του. Το μυστήριο του βαπτίσματος. Και μάλιστα του ζητάει να ομολογήσει αυτή την πίστη μέσα από μια διαδικασία που σε όλους μας σήμερα φαίνεται ίσως πολύ τυπική, αλλά για παράδειγμα τον 4ο αιώνα στα χρόνια του Αγίου Κυρίου Ιεροσολύμων. Η όλη κίνηση την οποία θα σας περιγράψω και που όλοι θα την θυμηθείτε όταν θα σας πω την περιγραφή, ήταν πάρα πολύ σημαντική. Γιατί? Γιατί το να πιστέψει κανείς, το να ομολογήσει κανείς την πίστη, έπρεπε πρώτα αυτή την πίστη
να την εκφράσει μέσα από τη ζωή του και από τη στάση του. Προσέχετε. Σήμερα στην ακολουθία της κατηχήσεως πρώτου βαπτίσματος, ο κατηχούμενος μαζί με τον ανάδοχο κοιτούν προς τη δύση και του ζητούμε να αποτάξουν τον σατανά και πάσει στις έργες αυτού και πάσει στην πομπή αυτού και πάσει στις αγγέλες αυτού. Για να μπορέσει όμως ο πιστός ή μάλλον ο μέλλοντας βαπτιστή, ο μέλλον βαπτιστή μαζί με τον ανάδοχό του, να πούν το πιστεύω, ο κληρικός, ο κατηχητής ιερέας,